Μεγάλη νίκη για την ομάδα σας μέσα στην τράπεζα μετά την ισοπαλία στην έδρα στο πρώτο μάτς, σαν να ρεφάρατε σήμερα. Πώς το δες το μάτς? Ναι, έτσι ήταν, έτσι είναι μάλλον. Δεν κάναμε καλή αρχή μες στην έδρα μας. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα μόνο για το διπλό. Προσπαθήσαμε. Δεν παίχτηκε το ποδόσφαιρο που θα θέλαμε. Αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια. Έχουμε υδρώσει πολύ και το μόνο μας ενδιαφέρει πλέον είναι το αποτέλεσμα. Στα χαρτιά η ομάδα σου, κατά το κοινό λόγο, μόνο είναι το φαβορί. Πιστεύεις ότι σήμερα δείξατε ότι έχετε τον πρώτο λόγο σε αυτήν την τετράδα? Όχι, δεν υπάρχει φαβορί. Φαβορί θα το δούμε πλέον μέσα στο γήπεδο. Έτσι ξεκινήσαμε, πήγαμε 3-3 μέσα στην έδρα μας. Έτσι σήμερα πήραμε ένα διπλό. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε ό,τι μπορούμε. Την νίκη μάλλον θέλουμε σε κάθε παιχνίδι. Στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε εμείς. Την ομάδα της Πρέβεζας πώς την είδες? Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Καταρχήν μέσα στο κήπεδο ήταν πολύ καλά παιδιά. Θέλω να το τονίσω αυτό. Πολύ καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα. Σοβαρή. Εντάξει. Δεν είναι τυχαία εδώ. Ότι μετά το διπλό στην Ιταία. Σήμερα η ομάδα δυστυχώς δεν πήρε τους 3 βαθμούς, παρότι δεν φάνηκε να είναι πολύ κατώτερη από την ομάδα της Ναυπάκτου. Επειδή ήσουν και σε μια φάση που διαμαρτύρεται η ομάδα για ένα χέρι, τι ακριβώς έγινε σε εκείνη τη φάση και πώς ήταν η ομάδα σήμερα? Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλύτερα από την Ναυπάκτου. Στις γενικές γραμμές είχαμε την υπεροχή, είχαμε τα πάντα. Αλλά σε μια άτυχη στιγμή, με ένα λάθος της άμυνας, φάγαμε ένα γκολ. Μετά σε μια φάση ακριβώς ίδια και θεωρώ ότι αυτό το σουτ που έκανε, ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι παίχτη από την Ναύπακτο και ήταν καθαρό πέναλτι. Πώς βλέπεις τώρα το μέλλον? Εντάξει, δεν χάθηκε τίποτα, είστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι της Ανόδου. Πιστεύεις ότι το επόμενο μάτς είναι μάτς κλειδί με το Σκουφά? Σαφώς και δεν χάθηκε τίποτα, μια ήττα κάναμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο βασικά που ήρθε. Εντάξει, τώρα εμείς θα πάμε στο Κομπότι για μόνο την νίκη. Ό,τι άλλο αποτέλεσμα πάρουμε είναι αποτυχία για μας. Ακόμα και η ισοπαλία. Θεωρείς δηλαδή ότι το πρωτάθλημα έχει δρόμο και τίποτα δεν χάθηκε μετά από αυτό? Ναι, βεβαίως. Φύγαμε όλοι κόσμοι, όλος ο φύλακος κόσμος από το γήπεδο. Η ομάδα μου δεν πήγε κανένα στο διαιτητή. Πώς μπήκαμε στα πανηγύρια, δώσαμε τα χέρια στους αντιπάλους και εύχομαι όλοι να συμπεριφερόμαστε με αυτό το πρωτάθλημα. Παρά λίγο 4-3. Ούτε μια κουρασμένη ομάδα έρχεται μέσα στην Πρέβεζα εκτός έδρας για να περσάρει ψηλά και να πετύχει ένα γκολ 0-1 και να δημιουργήσει και 3-4 προποθέσεις για ένα δεύτερο και τρίτο γκολ. Ομάδα είναι καλά κοινωνισμένη με τον Τέο τον Κόγκα, το οποίο τον πήρα εγώ προσωπική επιλογή. Είναι πολύ καλά κοινωνισμένη, γιατί το πρωτάθλημα είναι το μήνυμα. Αυτό το πρωτάθλημα έχει 6 αγωνιστικές και πρέπει να δουλέψουν. Με την παιδιά δεν γίνεται τίποτα. Για το παιχνίδι είμαστε πάρα πολύ διαβασμένοι. Ξέραμε ότι η ομάδα της Πρέβεζα ότι τον τρόπο που παίζει και θέλουμε να πιέσουμε ψηλά. Αυτό έγινε, πετύχαμε ένα γκολ. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε άλλα 3 γκολ. Άλλα 2-3 γκολ με κάποια ευκαιρία που μας παρουσιάστηκαν και το πετύχαμε. Συνεχίζουμε. Σε αυτό ήθελα να σταθώ ότι ο Αστέρας έδωσε τον χώρο, αλλά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο στις αντιπιθέσεις του. Θα μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι. 2 φορές με τον Ψιωκόγιο, ένα με τον Μία, με τον Καλαμπουζιώτη. Ωστόσο έφτασαμε στο 8 λεπτό και το καρδιοκτήτη ήταν συνεχόμενο παιχνίδι. Ναι, εγώ βασικά το φοβήθηκα πολύ το παιχνίδι, γιατί χάνεις ευκαιρίες, δεν θέλει πολύ μπαλά να σε τιμωρήσει. Στον νόμο του ποδοσφαίρου το γνωρίζουμε. Αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται. Δουλεύουμε πάρα πολύ σε τέτοια ομάδα. Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Εκεί πέρα είναι και θέμα ικανότητα. Μην γελιόμαστε. Το γκολ είναι και θέμα ικανότητα. Συν τη δουλειά που χρειάζεται. Θα δούμε τι θα γίνει.